προβλήματα τα οποία κάθε πολιτική διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι προφανές ότι για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρώτη προτεραιότητα, μακράν της δεύτερης, στην όποια θητεία μας στο Υπουργείο Υγείας έχει ο άνθρωπος. Η πολιτική μας θα είναι ανθρωποκεντρική και όλα τα άλλα έπονται. Άρα η αγωνία της μέσης ελληνικής οικογένειας σε μια γενική εφημερία ενός δημόσιου νοσοκομείου, ο τρόπος με τον οποίο μία μητέρα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες ενός παιδιού της όταν το φέρνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρέπει να νοσηλευθεί ή προσπαθεί να βρει την υγεία του, αυτό για μας είναι πρώτη προτεραιότητα στην καρδιά της πολιτικής μας και πρώτη στόχευση. Σε αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν πρώτα απ' όλα οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, αλλά το αστυνομικό προσωπικό των νοσοκομείων. Πρώτα απ' όλα. Μετά βέβαια οι συνάδελφοί μου, οι γιατροί, και θέλω να τονίσω για αυτούς τους δύο, τις νοσηλεύτριες και νοσηλευτές και τους γιατρούς των νοσοκομείων, ότι θα γίνει προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στο λειτουργήμά τους χωρίς να υποστούν αυτά τα οποία υφίστανται πολλές φορές σε γενικές εφημερίες, τα οποία δεν περιποιούν τιμή για την ελληνική κοινωνία. Και οι διοικητικοί υπάλληλοι όμως και του Υπουργείου και των ΔΥΠΕ, μέχρι και την πιο αποκεντρωμένη δομή, περιφερειακή δομή της χώρας, πρέπει να τύχουν προσοχής, πρέπει να τους ακούσουμε, πρέπει να αφουγκραστούμε και πρέπει να νιώσουν τα προβλήματά τους. Γι' αυτό και δεν θα ακούσετε παραπάνω ανακοινώσεις σήμερα, παρά μόνο αφού, και αυτή είναι μια προσωπική μας δέσμευση, γυρίσουμε όλες τις δομές υγείας της χώρας προκειμένου να ακούσουμε από τον πρώτο σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι τον τελευταίο. Ξέρετε, υπάρχουν μικροί ήρωες στο σύστημα υγείας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εφημερεύουν, άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον κόσμο, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν και τους οποίους δεν ξέρει κανένας, ανώνυμοι. Αυτούς τους ανθρώπους σε όλη τη χώρα θα αναδείξουμε, παράλληλα με το άλλο κομμάτι, το τεχνοκρατικό, των οικονομικών προβλημάτων τα οποία υπάρχουν, των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών στο ΕΣΥ που βρίσκονται κλπ. Θέλω να πω επίσης ότι όσοι έχουν διάθεση ή όρεξη ρεμβασισμού ή πολιτικών τέτοιων που έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά μας, τα κομματικά μας, καλό θα είναι να μείνουν μακριά από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί στο Υπουργείο Υγείας όλοι οριζοντίως είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε τον άνθρωπο. Βέβαια είναι προφανές ότι απαιτείται, και αυτό με διαβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός και τον ευχαριστώ, ότι θα υπάρχει μία ενημέρωση και ένας απολογισμός από όλους τους υπευθύνους σε όλες τις κέρυες και κρίσιμες θέσεις, προκειμένου μια νέα πολιτική ηγεσία να ξέρει πραγματικά πού βρίσκεται και τι περιμένει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το μέτρο από το οποίο κρινόμαστε είναι αν θα μπορέσει να υπάρχει μια δεύτερη βάδια σε ένα αξονικό, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αν θα μπορούσαν να υπάρχουν κατά κάτι παραπάνω γάζες ή αναλώσιμα, προκειμένου να κάνουν καλύτερα οι νοσηλεύτερες και οι γιατροί τη δουλειά τους. Αν θα μπορέσει να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται πιο σύντομα η υπηρεσία της υγείας στη χώρα μας και να μην ταλαιπωρείται ο μέσος πολίτης. Από αυτά, τα μικρά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν να κάνουν με τους Έλληνες, έχουν να κάνουν με τους πολίτες μας, έχουν να κάνουν με αυτούς οι οποίοι έρχονται στο σύστημα υγείας μας και προσβλέπουν σε θεραπεία, σε ίση, από αυτά τα καθημερινά και μικρά θα ξεκινήσουν οι μάχες μας, οι μικρές, οι μεσαίες και οι μεγάλες. Δεν θα πω στον πειρασμό να μιλήσω για πιο εξειδικευμένα πράγματα, όπως παράδειγμα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί ήμουνα νιός και γέρασα σχεδόν μπαίνοντας και βγαίνοντας συστήματα υγείας και άκουα και ακούω μεγαλεπίβολα σχέδια, προτάσεις, πράγματα κλπ. Για το τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα, πώς μπορεί να υπάρχει οικογενειακός γιατρός, πώς μπορεί να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία, πώς μπορούμε πραγματικά τα έκτακτα περιστατικά να τα διοχετεύουμε στα νοσοκομεία και τα άλλα αλλού και ούτω καθεξής. Θα πω αυτό το οποίο Twitter χτες και το οποίο πιστεύω και προσυπογράφω και οι δύο μας φυσικά με όλη μας την καρδιά, ότι για μία ακόμη φορά κρινόμαστε από την ανθρωπιά. Κρινόμαστε από τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους
που είναι σε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα...